5 Δεκεμβρίου λοιπόν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μιλήστε μας λίγο για την εκδήλωση αυτή. Θα σας πω, το Μέγαρο Μουσικής και ειδικότερα οι φίλοι της μουσικής έχουν παρελθόν με τη Σπάρτη. Έχουμε πριν 2 χρόνια διοργανώσαμε μια πολύ ωραία εκδήλωση με τη βοήθεια του, σε συνεργασία με το Σαϊνοπούλιο Ίδρυμα και την πολύτιμη βοήθεια του, του Δημήτρη Αθανασόπουλου. Αν θυμάστε, είχαμε φέρει κρατική ορχήστρα, κάναμε μια βραδιά όπερα, ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη. Τώρα λοιπόν φέρνουμε τη Σπάρτη στην Αθήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, το Δίο Σπάρτης, κυρία Χελιώτη και οι συνεργάτες της, είχαν έρθει πέρσι στην Αθήνα, έκαναν μια μικρή εκδήλωση στη Μουσική Βιβλιοθήκη, μας άρεσε πολύ και γι' αυτό την επαναλαμβάνουμε σε μεγαλύτερη αίθουσα, μια παραγωγή η οποία εντάσσεται στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Μεγάλου Μουσικής. Είναι πρωτότυπη, είναι στα πλαίσια των σκοπών του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής, ο οποίος δεν είναι κερδοσκοπικό σωματείο. Ο σκοπός είναι να διάδοση της μουσικής, όλων των ειδών της μουσικής. Αυτή λοιπόν τη φορά έχουμε τη μουσική την οποία περιγράψατε. Είναι κάλαντα του 12ημέρου, είναι βυζαντινή μουσική, είναι συνθέσεις σπουδαίων μελουργών, του Ρωμανού, Μελωδού, Δαμασκηνού, Πρωτοπλάτου κτλ. Και οπωσδήποτε με μεγάλη μας τιμή έχουμε τη συμμετοχή του αρχιμουσικού και πρόσφατα ακαδημαϊκού του Θόδωρου Αντωνίου, ο οποίος έκανε μια σύνθεση ειδικά για την εκδήλωση αυτή, η οποία θα παρουσιαστεί βέβαια για πρώτη φορά, χορδιακό, με τον τίτλο «Το άστρον ήδη ανατέταρκεν». Ελπίζουμε ότι αυτή η εκδήλωση θα είναι σημαντική και θα μείνει. Θα την ηχογραφήσουμε και θα μείνει και θα είναι μια σπουδαία προσφορά του Οδείου Σπάρτης, της κυρίας Χελιώτη και των συνεργατών της, μεταξύ ας πω Αποστόλου της φίλης μου και όλων των άλλων συνεργατών, και θα μάθει και η Αθήνα και το Μέγαρο ότι και στην περιφέρεια και στη Σπάρτη επιτελείται έργο στη μουσική και στη τέχνη, όπως και στην αρχαιότητα άλλωστε, γιατί η μουσική, ξέρετε, η Σπάρτη ήταν πρωτοπόρο στη μουσική στην αρχαία Ελλάδα. Ναι. Μια σημαντική επιτυχία πάντως για το Εθνικό Οδείο Σπάρτης, έτσι, και την κυρία Χελιώτη. Βέβαια, όταν γίνεται καλή δουλειά και όταν είναι σπουδαία δουλειά, βεβαίως είναι ικανοί άνθρωποι οι οποίοι την διεκπεραιώνουν. Εμείς κοιτάζουμε να την δίνουμε στο κοινό. Κάνουμε μια παραγωγή, όπως σας είπα, η οποία είναι πολύ σοβαρή, πολύ σημαντική. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε υποστήριξη από πολλούς ενδιαφερόμενους για τη μουσική, για το είδος της μουσικής, και από συμπολίτες μας βέβαια στην Αθήνα και από τη Σπάρτη. Τη διοργάνωση την έχει αναλάβει ο Σύλλογος Φίλοι της Μουσικής, έτσι. Ναι, ο Σύλλογος Φίλοι της Μουσικής. Μάλιστα. Κύριε Δημαρά, πριν σας ευχαριστήσω, θέλω να μου πείτε γενικότερα, υπάρχει κάτι νεότερο σε επίπεδο Μεγάρου Μουσικής? Όλα καλά? Ακούγαμε διάφορα τον τελευταίο καιρό. Είχε φτάσει και κάποια στιγμή ειδησιογραφικά να ακούμε ότι τι θα γίνει με το Μέγαρο Μουσικής, μήπως ιδιωτικοποιηθεί. Όλα αυτά έχουν εξομαλυνθεί? Τώρα τι να σας πω, είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι μεγάλη ιστορία, έτσι. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι ο Σύλλογος των Φίλων της Μουσικής έχει, το ξέρετε πιστεύω, ή αν δεν το ξέρετε θα σας το πω, είναι ο Σύλλογος των Φίλων της Μουσικής έκτισε το Μέγαρο. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια δεν το χρηματοδότησε όλο, αλλά αυτός το ξεκίνησε και το έκτισε. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ελπίζει ότι θα πάνε όλα καλά. Είναι ένα ίδρυμα το οποίο είναι δημοσίου ενδιαφέροντος. Έχει μια παράδοση πλέον δημιουργήσει στην τέχνη και στην Αθήνα και στον πολιτισμό της και στην Ελλάδα ολόκληρη. Και ελπίζουμε ότι θα πάνε καλά. Κοιτάξτε, είναι δύσκολες εποχές για το κράτος. Ναι, σίγουρα. Δύσκολες εποχές. Βέβαια, γι' αυτό σας λέω, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Ό,τι δημοσιεύεται και ό,τι λέγεται δεν είναι πάντα σωστό και αληθές. Μάλιστα. Ελπίζουμε πάντως, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρήσει και θα προχωρήσει. Ακούστε, η γνώμη μου είναι, το Μέγαρο δεν κλείνει.